Γεια σας. Σήμερα οι ανάγκες του ρεπορτάζ με οδηγήσαν στο Ιγίνιο. Και ήρθα εδώ γιατί πριν από μερικές μέρες έζησα κάτι πολύ όμορφο και θέλω να το μεταφέρω και σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι μαζί. Θα γνωρίσετε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ από το Ιγίνιο, κάτι και το Ιγίνιο, από την Βόρεια Πιερία, οι οποίοι με το μεράκι τους την αγάπη τους για τον τόπο, και πάρα πολύ δουλειά κατάφεραν να κάνουν κάτι το οποίο εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Θα τα δείτε όλα στην πορεία, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε με έναν, έναν όσο μπορούμε περισσότερους και όσοι είχαν σήμερα την ευκαιρία να είναι εδώ. Να μιλάμε λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους για να μας δώσουν την εικόνα, να ξέρετε τι κρύβεται όταν βλέπετε κάτι, είτε στο YouTube, είτε στην, στην, στην τηλεόραση, είτε, να ξέρετε ότι αυτό το κάτι δεν γίνεται μαγικά. Γίνεται, ούτε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, γίνεται με πάρα πολύ δουλειά, με πάρα πολλή αγάπη και πάρα πολύ μαράκι. Είναι η συνταγή για να πετύχει. Πριν ξεκινήσω, θα πρέπει να ευχαριστήσω το Artion House, ε, του φίλου μου του Δημήτρη του Μανουλίδη. είναι μια έκθεση επίπλων, μας φιλοξενεί σήμερα για τις ανάγκες αυτής της συνέντευξης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε και την εταιρεία. Artion House λοιπόν στο Αιγίνιο. Δίπλα μου έχω τον Γιώργο Σταυρίδη, ο οποίο είναι παραγωγό του ντοκιμοντέρ, για το οποίο θα μιλήσουμε, για του πελαργού του Αιγυνίου. Το Αιγυνίο, ξέρετε, είναι πολύ γνωστό για του πελαργού του και θα μα πει τώρα ο Γιώργο ακριβώ τι. Πώ ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για. Παρά τη δουλειά σου και εδώ να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Πε μου λίγο, σε παρακαλώ, για να μεταδώσουμε έτσι και το, το πνεύμα και το συνέστημα. Πώ γεννήθηκε αυτή η ιδέα, Καταρχήν για να τους... ευχαριστήσω εσένα για την δυνατότητα που μας δίνεις να πούμε δύο λόγια για αυτό το, το ωραίο... πολύ σημαντικό για μένα έργο. Ναι, για το, αυτό το έργο το οποίο βγήκε. Είναι ένα, μια ιδέα που γυρίζει στο μυαλό μου κάποια χρόνια παρατηρώντα αυτό το φαινόμενο που υπάρχει στο Ιγίνιο του Πελαργού. Να πούμε ότι είσαι από εδώ, κάτι που δεν είναι στο Ιγίνιο. Γέννημα θέμα, δουλεύω από Θεσσαλονίκη, αλλά πηγαίνω, έρχομαι καθημερινά mm -hmm. στο Ιγίνιο. Παρατηρώντα αυτό το φαινόμενο με του Πελαργού, κάποια στιγμή το συζητούσαμε με κάποιου φίλου και είπα ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε γιατί λόγω τη δουλειά μου κυκλοφορώ σε διάφορε πόλει, κομοπόλει όπου αυτό το φαινόμενο των πελαργών δεν υπήρχε. Οπότε λέω: Καλό είναι να το συνδυάσουμε και σε συνδυασμό ότι η ύπεθρο γενικώ τα τελευταία χρόνια ερημώνει, τα παιδιά φεύγουν πάνω στα αστικά κέντρα, έπρεπε να αυξήσουμε την κίνηση στην περιοχή. Γιατί μένω σε αυτόν τον τόπο, τον αγαπώ, τον πονώ και έπρεπε να προσφέρω. Α, τώρα έπεσε τη λέξη, τη μαγική λέξη, τη λέξη κλειδί. Αγαπώ αυτόν τον τόπο. Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Για τον τόπο. Σωστά. Ωστόσο, ιδέε έχουμε όλοι στο κεφάλι μα συνεχώ. Και εντάξει, έρχονται, φεύγουν οι ιδέε, αυτή είναι η δουλειά των ιδεών. Από την ιδέα όμω μέχρι την πράξη υπάρχει μια απόσταση. Πώ την κάλυψε αυτή την απόσταση, Η διαφορά από τη δουλειά που κάνω, η διαφορά του, από την επιθυμία του να κάνω κάτι με το να πραγματοποιήσω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Και λίγο... κανείς, είμαι ασφαλιστικό σύμβουλο εδώ και 31 προς. χρόνια σε μια ασφαλιστική Παρά εταιρεία. Άρα, να και πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο. Οπότε ε, είπα ότι την ιδέα την οποία είχα έπρεπε να την υλοποιήσω. Απλά έπρεπε να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Εγώ είχα την ιδέα. Έπρεπε να βρω κάποιον ο οποίο θα μπορέσει την ιδέα μου να την κάνει πράξη, να και τη πώς, δώσει σάρκα και ωστά. Και πώ έπεσε στον Πασχάλη τον Τελσίδη. Πώ έπεσε δηλαδή, στον Πασχάλι, ναι. Τόσοι άνθρωποι σωστή. επειδή είναι ντόπιο. Ε, Έχει κάτι κοινό χαρακτηριστικό μεσένα, τι ακριβώ έγινε και επέλεξε τον Πασχάλη. Είναι συνδυασμό κάποιων πραγμάτων. Την ιδέα την είχα, τη μοιράστηκα στην αρχή με κάποιου φίλου, αλλά όλοι το είδαν πολύ επιφανειακά. Κανένα δεν έδωσε σημασία. Ε, ε, Του το είπα, ξεχάστηκε. Ε, κάποια στιγμή, όταν πλέον ε, το φαινόμενο αυτό άρχισε να γίνεται πιο έντονο και να το παρατηρώ καλύτερα, τυχαία βρέθηκα με τον Πασχάλη. Ε, είχα δει μια δουλειά που είχε κάνει ε, σε, ε, με σχετικά με ένα αφιέρωμα που κάνανε στα 200 χρόνια τη Επανάσταση με το Δήμο και είδα την ποιοτική δουλειά που κάνει. Ήπια με ένα καφέ, του είπα την ιδέα μου. Τον είπα ότι θα να κάνουμε ένα βίντεο. Μου λέει, Όχι, λέει, δεν θα το κάψουμε, δεν θα κάνουμε ένα απλό βιντεάκι, θα κάνουμε κάτι πιο ωραίο. Του λέω, Πασχάλη, αυτό το οποίο λε να κάνουμε, ένα ντοκιμαντέρ, θέλει λεφτά. Μου λέει, Μη στεναχωριέσαι, πε μου την budget έχει και εγώ θα το καλύψω. Okay, Οκ, θα το ρυθμίσω. Έκανα τι επαφέ μου, έψαξα του χορηγού, μου είπε περίπου σε ένα ποσό που πρέπει να κινηθούμε και άρχισα να ψάχνω χορηγού. Άρχισα να χτυπάω πόρτε μέσα από τι σχέσει που έχω με κάποιου επαγγελματίε, όπου μοιράστηκα την ιδέα αλλά και την αγάπη που έχω για τον δηλαδή, τόπο. Δηλαδή λοιπόν, βρέθηκε ένα άνθρωπο, να το δώσουμε να το καταλάβει και ο κόσμο. Βρέθηκε ένα άνθρωπο που αγαπάει τον τόπο του, παρατήρησε κάτι που το θεωρούσε σημαντικό, το έκανε η ιδέα και μετά βρήκε έναν άλλον άνθρωπο πάλι από τον τόπο του του μετέφερε την ιδέα και εκείνο, αντί να πάρει την ιδέα έτσι, ήρθε και την άπλωσε και την έκανε ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι ξεκινάνε τα καλά πράγματα γενικότερα. Για να σε ακούσω στη συνέχεια. Ε, θα σταθώ στο τελευταίο που είπε ότι πήρε την ιδέα μου και την άπλωσε. Είναι ένα άλλο πράγμα που έχω μάθει μέσα από τη δουλειά μου. Να μοιράζομαι ιδέε, τι οποίε τι αξιοποιούμε, τι δίνουμε σε συναδέλφου, τι δουλεύουν και μα τα γυρνάνε πίσω ακόμα καλύτερε. Ναι. Αυτό, αυτό ακριβώ το, το πράγμα έκανε ο Πασχάλη. Εγώ δεν είχα την τεχνογνωσία. Ούτε μπορούσα να ξέρω τι μπορεί να βγει. Ο Πασχάλη ήταν ο ειδικό, ο οποίο είναι ένα άνθρωπο που αγαπάει τον τόπο του, έχει προσφέρει. Ναι, με διάφορε δουλειέ. Ναι. Με μεράκι για τη δουλειά του Φρα. και αγάπη για τη δουλειά του. Οπότε, έχω δουλειά του και ξέρω ναι. και, ε, για να κάνει τέτοιε δουλειέ Πρέπει να το αγαπά όλο αυτό το πράγμα. Αλλιώ είναι δημιουργό. Μπράβο. Ακριβώ. Και ο δημιουργό πάντα. Οπότε όταν ε, φτάσαμε στο σημείο να του πω ότι ξέρει τα λεφτά τα οποία ζητά, εγώ τα βρήκα. Χτύπησα κάποιε πόρτε, όπω σα είπα προηγουμένω, από διάφορε επαγγελματίε που είναι στην περιοχή, είναι οι γινιώτε, αγαπάνε τον τόπο. Αλλά το στηρίξαν και οι ντόπιοι όλο ναι, αυτό. Ναι, ναι, Ωραία, σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και πάμε, ξεκινάμε. Πάμε στην λογική του να ξεκινήσουμε. Καταλαβαίνετε στο ταξίδι αυτό στο να δημιουργηθεί, δηλαδή από την ιδέα στο να δημιουργηθεί, χρειάζονται κάποια έξοδα. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν γίνεται τίποτα έτσι. Ε, Εσεί φυσικά δεν είχατε καμία οικονομική απολαβή από όλο αυτό το πράγμα. Απλά το θέμα σα ήταν να καλύψετε τα έξοδα, έτσι δεν είναι. Σωστά. Γιατί αυτό το οποίο συζητήσαμε από την αρχή και αυτό που μου είπε ο Βασχάλης ήταν ότι εγώ αυτό το πράγμα θα το κάνω αφιλοκερδό. Θέλω να προσφέρω στον τόπο. Το μόνο που θέλω είναι να καλυφθούν τα βασικά έξοδα, γιατί σίγουρα υπήρχαν κάποια άλλα έξοδα από τα οποία τα κάλυψε ο Πασχάλης μόνος του, αλλά τα βασικά του έξοδα για να μπορέσουμε λίγο να, να στήσουμε το ντοκιμαντέρ. Να το καθιστέσουμε σαφέ αυτό. Όλο αυτό έγινε αφιλοκερδό. Αφιλοκερδό από τον Πασχάλη. Και με μόνο κίνητρο. Την αγάπη για τον τόπο. Την αγάπη από τον τόπο. Σκέφτηκε ποτέ σε αυτή τη διάρκεια. Έτσι... ήταν δύσκολο όλα αυτά. Σκέφτηκε ποτέ να το παρατήσει όλο αυτό για να πει. Δεν, δεν, βγαίνει. Α το παρατήσουμε. Για να πω την αλήθεια ότι στην αρχή υπήρχαν κάποιε δυσκολίε. οι, δυσκολίες οι οποίε προκύπταν από Περισσότερο το συντονισμό. Αυτό το οποίο έπρεπε για να βγει η δουλειά, να μπορέσουμε να συντονίσουμε κάποιε υπηρεσίε για να μα δώσουν ε, το οκ okay για να ξεκινήσουμε. Γιατί ήταν ε, κάποια πράγματα νομικά τα οποία ε, μπορεί να ακολούσεμε. Οπότε Να τονίσουμε εδώ ότι δεν είχατε καμία άλλη βοήθεια. Ήταν καθαρά ιδιωτική όλη η κίνηση και η πρωτοβουλία. Δεν είχατε, θέλω να πω, από κάποιο φορέα κάποια Όχι. βοήθεια ή οικονομική. Όχι, όχι, όχι. Οικονομική βοήθεια δεν υπήρξε από κανένα παρά μόνο από του χορηγού. Από του ξέρω ε, 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 δεν, ε, 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 δεν ξέρω. Α, φορέα λέω γενικά να μην το. Όχι, 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 Δεν υπήρχε κάποια οικονομική βοήθεια στην αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ όσον αφορά για τα έξοδα τα οποία έκανε ο Πασχάλη. Καλύφθηκαν από ιδιωτική πρωτοβουλία και από κάποιε χορηγίε που μπορέσαμε και πήραμε. Ωραία. Ε, σημαντικό. Θα ήθελα να μου λύσω μαζί σου, αλλά θέλω τον πρωταγωνιστή τη όλη υπόθεση να Έχω αμέσω μετά τον Πασχάλη, ο οποίο ξέρει και περισσότερα και ο οποίο δούλεψε και πιο πολύ. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσύ ήσουν στα γυρίσματα, γιατί είδα και σκηνέ μέσα στο ντοκιμαντέρ. Ότι ήσουν σε πάρα, πάρα πολλέ σκηνέ μέσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ είχα την ιδέα. Εγώ έκανα ένα πολύ μικρό κομμάτι όσον αφορά το όλο εγχείρημα. Δεν είναι μικρό κομμάτι. Ναι. Είχα Η αρχή του ήμουν στον παντό, λένε. Αν δεν υπήρχε εγώ, μπορεί ο Πασχάλη να μην το δούλευε ποτέ. Αν δεν υπήρχε ο Πασχάλη, δεν θα έβγαινε ποτέ ντοκιμαντέρ. Αυτό Άρα, είναι ήταν σίγουρο. Ήταν μια συνέργεια δύο Φραβού. ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο του. Απλά την πολλή δουλειά την έριξε ο Πασχάλη στο ντοκιμαντέρ. Ο Πασχάλη έκανε όλο το τεχνικό κομμάτι. Ο Πασχάλη έβγαλε αυτό το καταπληκτικό έργο. Εγώ απλά ήμουν εκεί όταν μου ζητούσε ο Πασχάλη να κάνω κάτι. Να πω ε... σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι μόνο δύο, είναι παραπάνω. Θα γνωρίσουμε και άλλου ανθρώπου στη διάρκεια τη συνέντευξη. Μάλιστα. Ε, Πε μου λιγάκι κλείνοντα, την μικρή μας κουβέντα. Ε, ποια είναι τα σχέδια, πώς θα ταξιδέψει αυτό το ντοκιμαντέρ, τι έχετε στο μυαλό σας, γιατί τώρα πλέον η επιτυχία μετά από αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον στην οθόνη είναι δεδομένη. Πώς σκέφτεστε να το διαχειριστείτε όλο αυτό, τι θα κάνετε, σαν παραγωγό πρέπει να έχεις χίσει μια. Ο πρώτος στόχος του ντοκιμαντέρ ήταν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει το ξεχωριστό στην περιοχή, να το γνωρίσουν όλα τα παιδιά στι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε ευρύτερη περιοχή. Τη Πιερία δηλαδή. Πιερίας και κεντροδυτική Μακεδονία. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στα αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να δούνε και να μάθουν πέντε πράγματα για τα πουλιά. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι, το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι αυτό ότι θέλετε να το μοιράσετε, να το Μπράβο. δείξετε παντού όπου υπάρχουν μαθητέ και σχολεία κλπ. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο υπήρχε από την αρχή τη δημιουργία του Ντουπιμαντέρ να αυξηθεί η κοινή στην περιοχή. Μία με τα σχολεία και δεύτερον όσον αφορά το κομμάτι του τουριστικό. Δηλαδή να μπορέσουν κάποιοι επισκέπτε που έρχονται στην Πιερία να το συνδυάσουν και ε, σε συνδυασμό ε, με τον υδροβιότυπο που έχετε πράγμα. εδώ πέρα να... Να, μπο, να μπορέσει να. Είναι ένα ειδικό τουρισμό αυτό που αφορά την, τη φύση, του φυσιού λάδρε το κλπ. Αυτό ήταν το πρώτο μα μέλημα. Σε αυτό το κομμάτι ήδη έχουν μπει τα πρώτα βήματα, έχουμε κάνει τι επαφέ μα και θέλουμε να τρέξει κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν σχέδια για το ντοκιμαντέρ στην πορεία. Αλλά επιτρέψτε μου ότι επειδή είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουμε ε, όλοι οι φορεί που έχουμε εμπλακεί στο ντοκιμαντέρ: ο Φορέα Υλοποίηση που είναι το Σωματείο Επαγγελματιών, ο Πασχάλης που είναι ο Δημιουργό και εγώ που είμαι ο Παραγωγό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε στο μυαλό μα, τα δουλεύουμε. Δεν θέλουμε Σε. να πούμε κάτι, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα ανακοινώσουμε κάτι. Ε, Μόλι ε, τα ολοκληρώσουμε και μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουν να περπατήσουν θα το, πολύ σεβαστώ. Θα το μάθετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για και εγώ σα σας ευχαριστώ για αυτό που φέρατε προσφέρετε στην πιερία, γιατί ε, το υγιεινό είναι ένα κομμάτι της πιερίας. Ε, ευχαριστώ για την προσφορά σας, ευχαριστώ για την συνέντευξη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και αν σκέφτεστε να κάνετε στην διάρκεια. Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε, το βήμα που μας δίνετε, να μπορέσουμε να μάθει περισσότερο κόσμο για αυτό το ντοκιμαντέρ, για την προσπάθεια την οποία έγινε. Και μακάρι να υπάρχουν και άλλε τέτοιε πρωτοβουλίε τι οποίε θα τη στηρίξουμε για να μπορέσουμε Είναι να πάμε. Είναι υποχρέωσή μου, θεωρώ υποχρέωσή μου, ό,τι καλό γίνεται για τον τόπο, από τον να το αναδεικνύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Επανιδίνο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνεχίζοντα το ταξίδι μα λοιπόν σε αυτό το το έχω δίπλα μου έναν ακόμα συντελεστή. Έναν άνθρωπο ο οποίο, από ό,τι μου, μου λένε οι υπόλοιποι, συνέβαλε πάρα πολύ και οικονομικά και ηθικά και σε πολλού τομεί. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Δημήτρη τον Εμμανουιλίδη, ο οποίο μεταξύ άλλων είναι και πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Βόρεια Πηρία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία στο χώρο και για τον χρόνο σου. Καλώ ήρθατε. Και μαθαίνω. Ναι. Καλώ ήρθατε. Ναι, με, μην το πει. Ναι. <laughs> Καλώ ήρθατε. Φτάνει. Ε, μαθαίνω, λοιπόν, ότι συνέβαλες πάρα πολύ σημαντικά στη δημιουργία αυτού του βίντεο. Ε, πότε ξεκίνησες εσύ, ανέβηκε στο τρένο για το ταξίδι αυτό από την αρχή τη ιδέας ή στη διάρκεια. Επιστώς. Είχε ξεκινήσει αυτή η ιδέα να υλοποιείται με τον Γιώργο και τον Πασχάλη και κάποια στιγμή έρχεται ο Πασχάλης στο γραφείο μου και μου λέει «Έχουμε αυτή την ιδέα και τρέχουμε σε αυτό». Μόλις τα άκουσα, εγώ ανατρίχιασα. Άνω, Πρώτα, ερώτηση. Ποια είναι η σχέση σου με τον Πασχάλη, Οι οικογενειακέ, φιλικέ σχέσει. Ε, το δεύτερο που μήπως μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα για δύο λόγου. Γιατί ο Πασχάλη, α πούμε, είναι ένα νέο άνθρωπο, ο οποίο μαζί με τον Γιώργο, βέβαια ο Γιώργο τη είχε την ιδέα, αλλά μαζί με τον Γιώργο πήραν κάτι και το, το οποίο θα είναι, μπορεί να απογειώσει το Αιγύνιο γενικότερα αυτό το πράγμα. Και όχι το Αιγύνιο, την ευρύτερη περιοχή. Άλλο ένα τοπικιστή, λοιπόν, που αγαπάει τον τόπο του. Ε, Σα τα λέω αυτά για να μπορέσετε να, να καταλάβετε το κίνητρο, το βασικό κίνητρο για να κάνει πράγματα για τον τόπο σου και να αναδειχνίσει πράγματα για τον τόπο σου. Άρα, λοιπόν, η αγάπη για τον τόπο σου σε έκανε να τριχιάσει γιατί σου άρεσε όλη η ιδέα αυτή. Όλη η ιδέα, φυσικά. Την υποδέχτηκε, λοιπόν, με χαρά. Και όχι μόνο εγώ και όλα τα μέλη του Σωματείου, που όταν ε, με την πρώτη ευκαιρία την, την επόμενη βραδιά, κάναμε συνεδρίαση και αναφέρθηκαν πάνω σε αυτό. Και πώ. Προχώρησε. Μετά ποιο ήταν με το δικό σου, η δική σου νησφαιρά, το επόμενο σου βήμα. Το επόμενο βήμα, σαν ε, Δημήτρης έγινε κι εγώ ένας από τους χορηγούς, σαν, σαν Artion House, αλλά και το Σωματείο ανέλαβε την τέτοια χορηγία να γίνει ένας μέγας χορηγός, έδωσε το μεγαλύτερο μέρο του μπάτσετ και είναι και σε εισαγωγικά υποχρεωμένος να τρέξει την ιδέα από τώρα και πέρα. Δηλαδή το ντοκιμαντέρ έγινε. Από τώρα και πέρα τι γίνεται. Άρα λοιπόν, είσαι και εσεί αυτήν την επιτροπή που μα είπε ο παραγωγό ο Γιώργο. Είμαστε ο φορέα δεν... που θα τρέξει αυτήν θα... την, την ε, κίνηση. Αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Σημαντικό. Το οποίο θα βοηθήσει να γίνει η περιοχή μα γνωστή. Να ξαναπώ άλλη μια φορά εδώ πέρα ότι και τόσο ο Πασχάλης όσο και όλοι οι υπόλοιποι ε, που συμμετείχαν στο είναι. Ε, συμμετείχαν αφιλοκερδό και για τα χρήματα που μιλάμε ουσιαστικά είναι τα έξοδα που χρειάζονται για να δημιουργηθεί έτσι μια τέτοιου είδου ταινία. Μια τέτοια... Βασική προπόθεση. Βασική προπόθεση. Είναι, είναι, είναι μετακινήσει, παιδιά, είναι, είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά. Αλλά οι άνθρωποι, οι δημιουργοί, ο Πασχάλη και οι υπόλοιποι, δεν πήραν ούτε μία δραχμή. Ούτε μία δραχμή και μάλιστα. Συγγνώμη, φορά... ένα ευρώ. <laughs> Και έτσι ακριβώ, και μάλιστα κάθε φορά που ερχόταν και κάναμε μια συνεδρίαση, μήνυ ή γρήγορη, ή μακροσκελή, και λέγαμε, πάντα κοιτούσε τα οικονομικά. Τώρα μου έμειναν τόσα. Πρέπει να βρούμε ακόμα, ακόμα λίγα. Τώρα έμειναν ούτε για βενζίνη. Ήταν... Τώρα βάζω από τα δικά μου. Α... Γιατί υπήρχαν και πολλέ στιγμέ που έβαζα από τα δικά του. α μην το λέει. Ας Άρα, εσύ είχε τον άχαρο ε, αυτό ρόλο του οικονομικού διαχειριστή όλη αυτή τη υπόθεση. Ε, προσπαθούσαμε, ναι, και, και πάνω σε αυτό να είσαι. Για πε μου λίγο, ε, συμμετείχε καθόλου στα γυρίσματα, σε αυτά, ήσουν κάθε. Κα... πολύ ελάχιστα, γιατί ο χρόνο ο επαγγελματικό δεν μ' Και ήταν οι ώρε που κυκλοφορούσε ο Πασχάλη κάτι ξημερώματα και κάτι αργά το βράδυ. Που Θα μα Επίση δεν μπορούσαμε να είμαστε. Δηλαδή, η χρόνη μα ήταν ελάχιστη και ο Πασχάλη ήταν πολλέ ώρε. Σαν, σαν σωματείο. Ε, επαγγελματιών απευθυνθήκατε σε μάλλον φορέα, θέλω να πω, δήμο, περιφέρεια, ξέρω ε, κάπου αλλού, για να... Αυτό που, ακριβώς κατάλαβα την ερώτηση, αυτό που θα γίνει και έγινε ήδη το πρώτο βήμα, πήγαμε στην αντιπεριφερειάρχη, της, αναπτύξαμε την ιδέα μας, την ιδέα των παιδιών και το στόχο και, με, και το αγκάλιασε κατευθείαν και μας έφερε σε, Μας Έστειλε στον ΠΟΤΑΠ, και όπου από εκεί έχουμε κάνει εκ δεύτερο ραντεβού και έχουμε αποφασίσει ότι αυτό το εγχείρημα πρέπει να διαφημιστεί. Και με αυτή την υπόσχεση που έχουμε πάρει και από το ΠΟΤΑΠ είναι ότι από τη νέα σεζόν, γιατί την εποχή που τελείωσε το ντοκιμαντέρ ήταν αργά για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη φετινή περίοδο. Ε, από τη νέα λοιπόν σεζόν θα διαφημίζεται η περιοχή του Αιγινίου και η ευρύτερη περιοχή και της Αγαθούπολης και του Ιδροβιότοπου σε όλη την Ευρώπη μέσω του Ποτάπα. Α, θα ενταχθεί μέσα στην... Και σε οποιονδήποτε στο τουριστικό οργανισμό ασχολείται με την Πιερία. Ε, από εκεί και πέρα, μετά την πρεμιέρα, ομολογωμένως ήμουν παρόν και είχε μεγάλη επιτυχία, μετά την πρεμιέρα... Ε, τι γίνεται με το βίντεο, συνεχίζει να παίζει, με το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη, συνεχίζει να παίζει κάπου, ξεκίνησαν οι πρόβολες στα σχολεία, Μπράβο. πώς, πώς περπατάει όλο αυτό το πράγμα. Αρκετά, αρκετό καιρό πριν να ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ, ε, είχαμε συνηθεί με τον Πασχάλη και στείλαμε, και το πότε περίπου θα είναι έτοιμο, και στείλαμε στις, στην, πρω, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ε, και της Πιερίας και της Συμμαθίας και της Πέλλας ε, σχετικό τρέιλερ, και, το στο, και τον σκοπό να διαφημίσουμε όχι μόνο του πελαργού αλλά και τον εδροβιότυπο τη Μεθόνη. Τη Αγαθόπολη, συγγνώμη. Ε, ανταποκρίθηκαν αρκετά σχολεία, ήδη έχει ξεκινήσει η προβολή. Μετά το ντοκιμαντέρ. Ε, έχουν επισκεφθεί ήδη ένα, δύο, τρία, τέσσερα σχολεία μέχρι στιγμή και είναι γύρω στα δέκα ακόμα που δυστυχώ ο Φιππεκά μπορεί μόνο μία Πέμπτη κάθε εβδομάδα, μόνο την Πέμπτη κάθε εβδομάδα, και μέχρι να κλείσουν τα σχολεία. Έχουμε τι πέμπτε όλε κλεισμένε με σχολεία που θα μας επισκεφθούν. μα επισκεφθούν. Δεν ξέρω ποιον θα πρέπει να ρωτήσω για το χρηστικό μέρο τη υπόθεση. Δηλαδή, εάν κάποιο διευθυντή σχολείου ή κάποιο μαθητή βλέπει αυτή τη στιγμή αυτό το, αυτή τη συνέντευξη και θέλει να το δει αυτό, που να απευθυνθεί. Θα, μα τα πει ή θα μα τα πει ο Εγώ θα σα πω. Θα απευθυνθεί σε εμά, στο Σωματείο Επαγγελματιών Βόρεια Πιερία. Τα τηλέφωνα συγκεκρι... μπορεί να συγκεκρι... εύκολα. Και συγκεκριμένα σε εμένα, στο Δημήτρη Σουημανουλίδη είμαι, μπορούν να με βρουν εύκολα. Ναι, γίνε η Δημήτρη Φερμανολίδη, είναι φίρμα εδώ, τον πληρώνει όλο ο κόσμο. Λοιπόν, μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Απευθυνθείτε και θα σα ενημερώσει για το πού, πώ και πότε. Βεβαίω, μεγάλη μα χαρά. Δημήτρη, εδώ βλέπω ότι είστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Ε, όλο το Αιγίνιο, εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ξεκινήσατε ένα μεγάλο ταξίδι. Ε, σα εύχομαι καλοτάξιτο το ντοκιμαντέρ. Και σα παρακαλώ να μην μείνετε εδώ. Με το πάτε ακόμα με περισσότερο. Μικρή παρέα που ξεκινήσαμε: ένα, μετά έγινα δύο, μετά γίναμε τρει. Αλλά από ό,τι φαίνεται και με, μεγαλώνει η παρέα καθημερινά. Πρώτα μπήκε στο παιχνίδι ο Δήμο, η αντιπεριφέρεια. Οι βουλευτέ μα ζήτησαν επίση να μα βοηθήσουν ο καθένα και οι υπουργό από το, το, το δικό τη το κομμάτι. Ο πρόεδρο του επιμελητηρίου επίση αγκάλιασε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρει ότι όλο αυτό θα φέρει κέρδη και ωφέλη στα, στα, μέλη του επιμελητηρίου, στους επαγγελματίε της περιοχής. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και, και έρχονται και άλλοι ιδιώτε να μας βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Έχουμε λοιπόν όλη η πυρία να γίνει μια παρέα και ό,τι καλό γίνεται, όπως αυτό που αναδεικνύουμε σήμερα, γίνονται και άλλα πράγματα κύριε Σχύρη, αλλά αυτό είναι το πιο πρόσφατο, ό,τι καλό γίνεται... Να μην είμαστε όλοι μαζί μια δεμένη ομάδα, μια δεμένη παρέα και να βοηθάμε και να αναδεικνύουμε τον τόπο μας γιατί μόνο καλό θα κάνουμε και στον τόπο μα και στου ανθρώπου μα εδώ πέρα, του πυρή. Ισχύει συνδιανώση. Ισχύει συνδιανώση. Επίση να πούμε ότι αυτό το ντοκιμαντέρ μα δείχνει την περιβαλλοντική σημασία, την οικολογική σημασία αυτών των πτηνών, των υπέρχων πτηνών. Αλλά αν το απλώσουμε, θα δούμε ότι μπορούμε να έχουμε πολλά ωφέλη και οικονομικά και τουριστικά. Όλοι οι επαγγελματίε θα έχουν ένα μεγάλο όφελο. Με λίγα λόγια, ε μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και η βόρεια πυρία στον τουρισμό. Στο παιχνίδι έτσι, του ακριβώς, τουρισμού. Ακριβώ, ακριβώ. Κάτι το οποίο αυτό έχει να δείξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο. Οι θάλασσε τη είναι ιδιαίτερε και έχουν αυτό το. Εκτός το από είχαμε τι κερασιέ πριν από Έχι, λίγο καιρό. Κερασιές, Σήμερα okay. έχουμε τους, τον υδροβιότοπο και του Πελαργού. Αύριο θα έχουμε τη Μηδοχαρά και ούτω καθεξή. Άρα υπάρχουν, έχουμε την Πίρνα που είναι μια εξαιρετική έτσι, περιοχή. Βέβαια, μέσα στο Δήμο μα, βέβαια. Ε, άρα λοιπόν υπάρχουν λόγοι για τον τουρίστα να έρθει να επισκεφθεί την Βορρή. Έχουμε διαμάντια δίπλα μα. Απλά πρέπει να τα δούμε με άλλο μάτι. Εμεί η καθημερινότητά μα τα βλέπουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε. Εκριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμεί οι δημοσιογράφοι να τα αναδείξουμε. Έτσι. Όπου χρειαστείτε την βοήθειά μα και την αρρωγή μα, είμαστε παρόντε γιατί και εμεί αγαπάμε τον τόπο μα. Και ό,τι καλό βλέπουμε, θέλουμε να το προβάλλουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι. Ε, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία Μη και καλό τάξη όταν το κάνουμε Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά και ήρθε η ώρα του πρωταγωνιστή, αυτού που έκανε την ιδέα πραγματικότητα όπως μας είπε και ο Γιώργος Σταυρίδης, όπως μας είπε και ο Εμμανουηλίδης ο Δημήτρης. Πασχάλη, δεν σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, σε ξέρω αρκετά όμως χρόνια για να ξέρω τι άνθρωπος είσαι, ξέρω τον πατέρα σου, ξέρω που μένεις, <laughs> οπότε πρόσφυγε <laughs> <πρόσφυρο. laughs> τι να πεις, λοιπόν. Έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση προχθέ στη Μεθόνη, τη προάλλε, τέλο μου από μια εβδομάδα. Ε, βέβαια, εγώ είχα δει το δείγμα τη δουλειά αυτή με του πελαργού ε, πέρυσι στο Αιγίνιο, Ένα τρέ, το, Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο Στην στ... έκθεση στο... τη Όπερη είναι ο Παπανίγυρη. Στην ε, Παροπανίγυρη του Αιγυνίου. <συνή> και πραγματικά είχα έτσι μια. Μου κίνηση κίνησε την περιέργεια, μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το δω ολοκληρωμένο. Το είδα ολοκληρωμένο και πρέπει να σου πω ότι θαρμάσει συγχαρητήρια καταρχά για την αρτιότητα του ντοκιμαντέρ και σε, ε, τεχνικές, σε, σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε, για το σκοπό που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, τα είχε όλα μέσα. Πέ ε, πες μου λιγάκι, ξεκίνησε μια ιδέα όχι από σένα προφανώς. Όχι, η ιδέα ήταν το Γιώργο του Σταυρίδη όπως είπατε και πριν και καλή ώρα είσαι σε φιλικό κλίμα σε ένα καφέ που πήγε με Θεσσαλονίκη γιατί είχε να είναι και προσωπικός φίλος οικογενειακός και ο ασφαλιστή μου, που τρέχει διάφορα έτσι, ασφαλιστικά προγράμματα, μου λέει: Θέλω να κάνουμε ρεση κάτι για του πελαργού και λοιπά, για το Εγίνιο. Τώρα εδώ να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούω χρόνια τον πατέρα μου για του πελαργού. Να, να κάνουμε. Λέει: Τράβα ρε, εσύ, εκεί. Λέω: Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Και ποτέ δεν θα γινόταν δηλαδή δεν υπήρχε ο Γιώργο. Και το λέω και το εννοώ αυτό, έτσι. Ε, οπότε μου λέει να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Λέω: Δεν θα κάνουμε αφιέρωμα. Λέω: Μην το κάψουμε ένα ωραίο θέμα. Να κάνουμε ντοκιμαντέρ. Γελάει, μου λέει, Δεν υπάρχουν λέει, λεφτά. Δεν, δεν έχουμε budget. Λέω: βρέσε εσύ χορηγού, τι ποσό μπορεί να μαζευτεί για να καλύψουν κάποια έξοδα. Του βγάζω εγώ ένα ανάλυση, του λέω ρε παιδί μου. Να πούμε ότι είσαι επαγγελματία σε αυτό που κάνει, στη δημιουργία βίντεο, διαφημιστικά, ντοκιμοντέρ κλπ. Ναι. Αλλά στην προηγμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε και για λεφτά, για να μην υπάρχει και κάποια παρεξήγηση έξω, να τονίσουμε ότι το μπάτζετ δεν ήταν για να πληρωθεί η δουλειά σου. Όχι, ήταν όχι. Όχι είναι... των που βοήθησαν μια φορά. έτσι ήρθαν για μένα παράδειγμα οι άνθρωποι και λέει. Ήταν για διδίκουμε. να καλυφθούν κάποια έξοδα ακριβώς, ακριβώς, στα μεταφορικά κλπ. Ε, να φάνε αυτοί που ήταν εκεί πέρα κάτι να τσιμπήσουν. Αυτό πιέσω, ήταν δηλαδή. και χορηγία τέλο πάντων των Το ανθρώπων. Ναι. Ναι. Για όσου εκεί έτσι δεν γνωρίζουν. Ένα γύρισμα δεν γίνεται. Πήρα μια κάμερα στον ώμο και ξεκινάω. Ένα γύρισμα έχει δουλειά, έχει οργάνωση παραγωγή κλπ. Πράγματα τα οποία έμαθα ότι τα ανέλαβε όλα εσύ, Επόμου. Ναι. Οργάνωση παραγωγή, γυρίσματα, μοντάζ. Τα πάντα όλα. Τα ανέλαβα όλα εγώ γιατί. Ποιο είναι ο λόγο. Ποιο Δεν υπήρχαν άτομα ή απλά έχει μια βλόξα με την τελειομανία και. Προφανώ και με τελειομανία και με Και όταν έχει να κάνει με τη δουλειά σου, θα κρυθεί. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο κάνει κάτι πάνω σε αυτό και δεν είναι η δουλειά του, θα πει εντάξει, ο άνθρωπο εθελοντή είναι, το κάνει όπω το κάνει, δεν μπορεί να πει και τίποτα. Εμένα δεν είναι η εικόνα μου, είναι η δουλειά μου, λέω παιδιά, πρέπει να βάλω κάποια στάνταρ για να γίνει. Τόσο στο γύρισμα, όσο και στο μετά. Έτσι, γιατί και από εδώ και πέρα εγώ θα ελέγχω πώ θα προβάλλεται όλο αυτό. Καλέ οι ιδέε και η στήριξη, αλλά να τηρηθούν κάποιε έτσι προ προδιαγραφέ τόσο στον ήχο, στην αίθουσα κλπ. Οπότε, όταν μπήκα στη διαδικασία αυτή, λέω προφανώ πρέπει να περάσουν όλο το χέρι μου. Πήρα πολύ μεγάλο βάρο, έτσι και δεν το λέω για να το πενευτώ, όλα έγιναν με τον Πασχάλη, αλλά η οργάνωση παραγωγή είναι το Α και το Μ. Χωρί οργάνωση παραγωγή δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρει προσωπικά από άλλε δουλειέ. Είτε είναι κινηματογραφική παραγωγή, είτε είναι μια παραγωγή. Ρε. Α πάρουμε όμως τα πράγματα γιατί μπερδευόμαστε τώρα. Α πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Ήρθε η ιδέα λοιπόν, ξαναγυρνάω πίσω εγώ, ναι. κάνατε την κουβέντα σα. Ε, Έκανε πήρε την μικρή ιδέα την άπλωσε λίγο περισσότερο. Είπε θα την κάνουμε το κοινωνία, τέλο πάντων. Ε, Προφανώ υπήρχαν δυσκολίε μέχρι να φτάσετε στο σημείο να πείτε κάμερα ναι. ρόλ. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Ε, Πε μου λίγο, σε αυτή τη διάρκεια, εσύ σου πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι όμω, τι πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν το σταματάμε εδώ γιατί δεν το βλέπω In να εν πρόκειται. Εννοείται. Σου πέρασε, ειδά εννοείται. Ειδά. Είχο, Είχο. Από την αρχή, όταν ε... είδα ότι δίνει ένα τέτοιο δώρο για τον τόπο σου και κάποιοι που θα έπρεπε να πούν: Ελά, δώρε, μεγάλε. Να σε βάλω κάτω, σε βοηθήσу, να σε βοηθήσω. Ό,τι πόρου μπορώ να βρω να το στηρίξω αυτό το πράγμα. Και κάθεσαι στα γραφειοκρατικά. <Σ>... Αν <Σ>... ναι, να δούμε πώ θα γίνει. Και πέρυσι, πάρνε τηλέφωνο. Μια απλή άδεια είναι να πάρω. παράδειγμα, έτσι είχα πει ότι βασικό πράγμα για να ξεκινήσω είναι η εγκατάσταση μια μόνιμη κάμερα πάνω σε μια φωλιά. Όχι μία. Ήθελα τρει-τέσσερι, αλλά λέω α γίνει σε μία. Και αυτή η φωλιά ήταν στο Δημαρχείο. Προφανώ απαιτούσε να κοπεί το ρεύμα για λίγη ώρα, να πάρουμε άδεια από το και πάει λέγοντα. Και εγώ έστελα μέλη, ρωτούσα, τι γίνεται, πήραμε την άδεια. Από τον Εύρα ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία όταν το παρουσιάσαμε αυτό το πρώτο γι' αυτό. ποτέ. Ε και λέω εντάξει. Είχα φτάσει στο σημείο να γράψω και ένα άρθρο το οποίο. Τέλο πάντων, θα άφηνα μια πικρία πίσω, αλλά λέω όχι, α δώσω ακόμα μια, έτσι, μια ευκαιρία. Το πείσμα σου λοιπόν και η επιμονή σου. Ναι, και να... ήρθα από Θεσσαλονίκη πετυχαίνω τέλο πάντων. Και λέω το και το, λέω. Πρέπει να γίνει. Επιτόπου τηλέφωνο μια γνωριμία στο ΔΔΕ για να έρθει να μπει η βάση τη κάμερα. Είχα, ξε... Είχα σχεδιάσει προφανώ εγώ πού θα μπει η κάμερα, πώ θα μπει, ποια θα γίνει η κατασκευή. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, δεν του είπα βάλτε μου μια κάμερα εκεί. Έδειξε τον τρόπο πώ θα μπει η κάμερα, με τι τρόπο. Okay. γιατί ναι, είναι μια απτυσσόμενη βάση. Καταλαβαίνετε λοιπόν. με τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε λοιπόν. Ναι, μα ήταν το βασικό κομμάτι. Άμα δεν έμεινε αυτή η κάμερα, δεν είχε νόημα να ξεκινήσω εγώ και να τραβάω με την κάμερα μου πλάνα κλπ. Λοιπόν, Ήθελα να έχω το safe το κομμάτι. Επίση, ένα σημαντικό κομμάτι ήταν το timing, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έρχονται οι πελαργοί, mm -hmm. Που ζουν εδώ, που κάνουν τι φωλιέ του. Από το άρα... Μέχρι τον Άγουστο. Άρα έπρεπε λοιπόν να είσαι και μέσα σε κάποια πλαίσια. Πόσο χρόνο σου πήρε, ολο... ε, χρονικά πλαίσια εννοώ. Πόσο χρόνο σου πήρε. Στο γύρισμα, έτσι. Τα γυρίσματα αυτά. Ξεκίνησα μέσα Μαρτίου. Νομίζω η κάμερα εγκαταστάθηκε 22 Μαρτίου, 23 κάπου εκεί. Ε, τα πρώτα πλάνα ήταν. Ε, η παρέλαση, νομίζω. Που έχω ένα πλάνο που δεν ναι, 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 θυμάμαι. Αυτό σηματοδοτεί και την εποχή που έρχονται η Πελαργή, έτσι, Άρα μέσα 20... με τέλη Μαρτίου περίπου. 25 Μαρτίου α το πούμε τώρα. Ακριβώ. Ε, οπότε ξεκίνησα από εκεί και 43 μέρε που έγραψα σε διάρκεια, έτσι, σε αυτό το εύρο, ήταν από Μάρτιο μέχρι και 14-15 Αυγούστου. Μετά έκανε και κάποια έξτρα πλάνα στο διάστημα αυτό, ρε παιδί μου, που καθαρίζουμε φωλιέ και κάνουμε, αλλά δεν τα μετράω. Είναι 45 μέρε γυρισμάτων, να το πούμε έτσι χοντρικά. Αλλά μιλάμε για γύρισμα, όχι α, δύο ώρε, και τραβήξαμε. Τέσσερι ώρε το πρωί Ξύπνημα, στήσω το σημείο. Ναι, γιατί εκεί, είδα Ανατολέ ηλίου μέσα, ναι, είδα Δύση ηλίου, ναι. είδα. φεγγάρια, πανεσέλινου. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να δω πότε θα έχει πανεσέλινο, πότε θα πάω, ποιε φορέ θα είναι που θα βολέψουν να γράψουν τον πανεσέλινο. Είχε μια μελέτη δηλαδή από πίσω και αν το γυρνούσα τώρα θα μου έβγαινε πολύ πιο εύκολα γιατί βρήκα πια τα σημεία. Και έπρεπε να αποτυπώσω το γίνιο με την καλύτερη δυνατή ματιά, έχεις... έτσι. Να βρει τα locations. Ναι. Άμα βάλουμε κοινοτροφικού όρου και του ε, αναγράψω όλου αυτού, θα πει κάποιο: Ελά, εντάξει, ο άνθρωπο δεν είναι σοβαρό, δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Προφανώ και θα έχω λάθη. Έτσι, θα δει κάποιο από τα θα πει: Ρε φίλε. <σομίως> ναι, αλλά τώρα όμω έχει ναι. αποκτήσει μια εμπειρία, ένα know-how που mm, τέλο ναι, πάντων. πολλά θα, πράγματα θα, θα σου, να θα από αυτό. Αυτό λέω. Θα Ήταν σου... όχι μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Όταν ε, τελείωσαν όλα τα γυρίσματα. Καταρχά, α το αφήσουμε λίγο πίσω αυτό το κομμάτι, α γυρίσουμε πάλι στα, στα γυρίσματα. Ε, είδα μέσα ότι είχε φορεί, διάφορου φορεί, είχε ανθρώπου εδώ τοπικού, είχε τέλο πάντων κόσμο και κοσμάκι που μίλησε. Στο... Πρώτο πάμε στο κομμάτι αυτό. Ε, όταν ο Γιώργο μου είπε την ιδέα και είπα: Πάμε να το κάνουμε μπροστά και βρήκε κάποιου χορηγού και έστειλα το mail με το κόστο ανάλυση. Απευθεία ο πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν ο Πασχάλη ο Δερματά στο Αιγύνιο, ο οποίο όποιον άκουγε πελαργό έλεγε: Ο Πασχάλη ασχολείται και κάνει συνονόματο κιόλα. Και κάναμε ένα ραντεβού με τον Πασχάλη, πήγαμε ένα καφέ, του λέμε Κύριε Πασχάλη, εδώ έχω τον το σχέδιο που ξεκίνησα και γράφω την αρχή κάποια βασικά πράγματα, έτσι. Και του λέω, είχα γράψει εγώ κάποιε ερωτήσει, κάποια ερωτήματα που είχα, γιατί μπορεί να ζούμε με του πελαργού, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτού. Δεν γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί ο σκοπό του ντοκιμαντέρ αυτό ήταν. Και γράφω κάποιε ερωτήσει. Εδώ σου γράφω για την έβαση έτσι τακτηλίωση. Του λέω τι ερωτήσει, α μου λέει, μου λέει, μπορεί να απαντηθούν και Να ψαχτούμε και λίγο παραπάνω. Κολλάει η Αναστασία, δεν η κόρη του, εννοείται σε όλο αυτό. Η Αναστασία με φέρνει σε επαφή. Μου λέει, Πασκάλι, είναι πολύ καλή ιδέα να μιλήσει με την Εύα Στέτση. Η Εύα Στέτση είναι μια εγκυκλοπαίδεια για του πελαργούς. Είναι η υπεύθυνη για τι η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλιώσεων, που χωρί την Εύα, τον Πασχάλ και την Αναστασία, δεν θα ήταν. Δεν λέω πω δεν θα γινόταν το ντοκιμαντέρ, αλλά δεν θα ήταν αυτό το ντοκιμαντέρ που είδαμε. Δηλαδή έχει μια επιστημονική κάλυψη από πίσω, μια έρευνα, μια ιστορική αναδρομή που είναι ένα παζλ. Δηλαδή όπω αν δεν ήταν ο Γιώργο δεν θα γινόταν, έτσι λοιπόν βάζω μέσα και τον Πασχάλ, την Αναστασία, την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αδελό... όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν συνέργησαν στο να, αυτό το παζλ να βγει ολοκληρωμένο Ακριβώς. και όμορφο. Άλλο λίγο λιγότερο, άλλο λίγο περισσότερο. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Έτσι. Ήταν σίγουρα δύσκολο να συντονιστούν όλοι αυτοί. Γιατί. να έχει και το φορέα, έτσι. Αρχικά για να μπορέσει να γίνει η δακτυλίωση, δεν θέλω να ακουστεί ότι η δακτυλίωση έγινε για το ντοκιμαντέρ. Αφορμή ήταν το ντοκιμαντέρ και από εδώ και πέρα πρέπει να γίνεται. Τώρα θα μου πείτε τι είναι η δακτυλίωση. Το, το ερώτημα αυτό. Το με το ντοκιμαντέρ, έτσι. Και πόσο σημαντική είναι. Και όχι, θα έχετε την ευκαιρία αυτό... να το δείτε, θα το καταλάβετε, αλλά ουσιαστικά είναι ένα δακτυλίδι στο πόδι του πελεκάνου. Στο πελαργού. Του πε, πελαργού, συγγνώμη. Είναι... <laughs> πελαργού, είναι. Ναι, ναι. Περνάνε ένα δαχτυλίδι στο πόδι του πελαργού και, και θα το ταξιδέψει αυτό. ρε παιδί μου, θα το δει εκεί, θα το δει. Αυτό έχει στο διεθ, ναι, διεθνή α πούμε. Ακριβώ. Έχει γράφει ας πούμε, το GR μπροστά και ένα κωδικό. Έτσι παρακολουθούν την πορεία του. Ακριβώ. Επειδή είναι αποδημοτικό που έχει και φεύγει το, φεύγει... Η... bird watching, η παρακολούθηση πουλιών είναι κάτι πολύ δημοφιλέ στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα όχι τόσο. Λοιπόν, όταν πήρα τηλέφωνο τον ΟΦΠΚ. Ε, την πρώτη μονάδα διαχείριση τέλο πάντων στην Χαλάστρα μου λένε: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία ιδέα, αλλά δεν γίνεται λέει αυτό με έναν ιδιότητα. Λέω τι εννοείται. Δεν μπορεί να κάνει τη δακτυλίωση έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα φορέα. Λέω τώρα, λέω, θέσαμε. <SPEAKER> Πού ο φορέα. Τυχαίνει. Εγώ περνάω συνέχεια εδώ από τον Δημήτρη. Του έδειξα κάποια πλάνα. Ο Δημήτρη ερχόταν και λέει: Πω πολύ να τρίχεσαι τώρα που μου το δείχνει αυτό το πλάνο. Λέω το και το λέω: Χρειαζόμαστε ένα φορέα. Θα μπει το σωματείο μπροστά και να γίνει ο φορέα ο οποίο θα φέρει τη δακτυλίωση. Θα μπει και σαν φορέα, θα μπει και σαν χορηγό. Έτσι κόλλησε. Είναι το σημαντικό, σημαντικό δηλαδή, εγώ αυτό που διαπιστώνω εδώ, βλέπω, βλέπω ανθρώπου οι οποίοι λατρεύουν τον τόπο του και δεν διστάζουν να δώσουν υγεία και ήθορο προκειμένου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται, δεν δηλαδή. δεν γίνεται διαφορετικά. Εσύ από πριν κολλήσει η πρωτοβουλία. πρωτοβουλία. Ε, το είπα και στην ε, πρεμιέρα από τον πατέρα μου. Τον Αλλά δεν είναι μόνο ο πατέρα σου. Δηλαδή, ο πατέρα μπορεί να είναι δαλάκι. Δεν ξύπνησε ένα παιδί μου ένα όχι, πρωί δηλαδή, πήρας, και όλα. Α, Οι... σήμερα αγαπώ τον τόπο μου. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι κάτι που σου φυτέφτηκε μέσα στην ψυχή α, σου, ακριβώς. στο μυαλό σου. Αλλά δεν αρκεί μόνο ο πατέρα. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι ο πατέρα σου μπορεί να έχει. Και η μητέρα, έτσι. Το σημαίνει, μιλάω για τον πατέρα μου. Ναι, μου έδωσε το ερέθισμα αυτό. Αλλά αν είχε πίσω μια γυναίκα, μια σύζυγο, η οποία δεν το ήθελε όλο αυτό και δεν έκανε υπομονή και δεν στήριζε και το έκανε, θα έλεγε Δεν μπορώ. Οπότε πολύ σημαντικό ρόλο έχει και η μητέρα μου γιατί το αντέχει όλο αυτό. Δηλαδή, τόσα χρόνια στο επιμελητήριο, συμβούλια, ιστορίε. Το είπε στον πατέρα. Μου. Και σε λίγο καιρό και η σύζυγό, όταν θα αποκτήσει. Τέλο πάντων, μην ανοίξει το θέμα αυτό. Α μην το φύξουμε. Ε, ε, ξέρω ότι εσεί οι δημιουργοί. Μπορώ να θεωρήσω και εγώ τον εαυτό μου έτσι ένα ε, μικρό κομμάτι. μου, Ξέρω ότι αν δεν υπάρχει υποστήριξη ε, από το σπίτι. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Ή θα είσαι μόνο και τα πει: Αφιερώνουμε σε αυτό και, λοιπά και δεν έχει ζωή. Ή έχει και... στήριξη ναι. από το σπίτι και βγάζει Για... κάτι καλό. Αν δεν έχει με... συγκρίνεια, τελείωσε. Ναι, Ο δημιουργό δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Άρα λοιπόν έχει και ανθρώπου πίσω σου που σε στηρίζουν. Έκανε το ντοκιματέρ, εισέπραξε το χειροκρότημα, εισέπραξε τα καλά τα λόγια ψυχή την αίθουσα. Είδα πολλού που μέχρι τελευταία από ό,τι μου δεν ήταν παρόντε, αλλά όταν είδα το ντοκιματέρ. Δήλωσαν παρόν. Εντάξει, αυτό είναι κάτι συχνό, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι ζήτησα βοήθεια και μου κλείσαν την πόρτα. Μην παρεξηγήσετε. Όχι, 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 όχι. Εντάξει. Ενδεχομένω δεν απευθύνθηκε και εσύ Ακριβώς. όταν έπρεπε και υπήρχε Και δεν υπήρχε και λόγο. Και ε, από εδώ και πέρα, ε, ακούσαμε κάτι δηλώσει εκεί στην αίθουσα. Τι γίνεται με αυτό, το. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό. Οι δηλώσει που ακούστηκαν αυτέ, γιατί. θα μου πει, πολιτικοί είναι τα λένε αυτά. Όχι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, επειδή τυχαίνει υπάρχει προσωπική σχέση, δεσμεύονται τόσο στο, στον κόσμο που τα είπαν και γενικά στην περιοχή, αλλά δεσμεύονται και σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν κάποιο δεσμεύεται σε προσωπικό επίπεδο, είναι πιο βαρύ. Έτσι, έχει να κάνει με τι προσωπικέ σχέσει. Και δεν μίλησαν απλά Όπω θα μιλούσε κάποιο γενικά σε κάποια πλαίσια. Όχι, Ήταν α... λόγο για το οποίο εμένα. τη θεωρώ πληρωμή μου. Έτσι. Δηλαδή. Επειδή μα μας... απαγόρεψε τα... στη διάρκεια να τραβήξουμε βίντεο και απέφυγα και τράβηξα μόνο φωτογραφίε, αλλά ήμουν αυτοί που μάρτυρα όλων των δηλώσεων και ξέρω, καταλαβαίνω ότι. Τι έχω κι μου... εγώ σε μια κάμερα που έγραφε και τα άκουγα ξανά και ξανά και, ξανά και λέω. Ίσως ξέρω... θα... Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω. Ο, εντάξει, ναι. Έγινε ας πούμε, τόσο ωραίο. Έγινε τόσο ωραίο, ναι. Nice. Εσύ δεν το εγώ κατα... βλέπω λάθη συνέχεια. Δεν εσύ. το κατάλαβα. Όχι, και θα βλέπει πάντα Πάντα αυτό είναι. Και εγώ όταν βλέπω τον εαυτό μου στι συνδέσει, βλέπω ότι είμαι άσχημο, ότι δεν μ' αρέσει, ότι ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δική, μου... Δική μα οπτική. Δεν είναι. Πε μου τώρα κάτι άλλο. Ε, εσύ, σαν δουλειά, έχει αυτή τη δουλειά. Είσαι ε, ψηφιακό δημιουργό. Πώ θα το πω αλλιώ. Είσαι... Ε, Είσαι... Κοίταξε τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Βιντεογράφο θα μπορούσε να πει. Κινηματογραφιστή γίνομαι Καιρό με τον καιρό. Γιατί βιντεογράφο με κινηματογραφιστή έπαιγε άλλο και διαφορά. Κάμερα τραβάει. Δεν είναι έτσι. Όχι, Ο κινηματογραφιστή έχει μια άλλη οπτική. Το κάνει λοιπόν επαγγελματικά, ναι, αυτό... βιοπορίζεσαι μέσα από αυτό. Ακριβώς. Μπράβο με διαφημιστικά, με ε, τις δουλειές σου. πράγματα. τι δουλειέ σου τι έχουμε δει λίγο πολύ, με διαφημιστικά και με τέτοια πράγματα. Ε, αυτό το ντοκιμοντέρ που σου έδωσε εκεί πολλέ γνώσει και είχα αυτό το αποτέλεσμα, μήπω αρχίζει και σε οδηγεί και σε κάποια άλλη κατεύθυνση, μήπω βλέπει. απ' όλα κατάλαβα τι θέλω να κάνω. Γιατί είσαι είτε βιντεογράφο, είτε φωτογράφο, είτε κινηματογραφιστή. Οκ, okay. πάνω σε τι, γιατί στην Ευρώπη, αν πα, θα σου πει: Ωραία, ρε φίλε, τι κάνει. Κάνει ε, αυτοκίνητο, κάνει lifestyle, κάνει μόδα, τι κάνει. Εγώ δεν ήξερα να απαντήσω, γιατί στην Ελλάδα πρέπει να τα κάνει λίγο απ' όλα για να μπορέσει να βιοποριστεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, το βλέπω του συνεργάτε μου που κάνουν α πούμε, ε, ε. αυτοκίνηση και λέω: Έχουν πάνω στο κομμάτι αυτό και έχουν στήσει ένα πορτφόλιο πάνω εκεί. Πλέον το ιδανικό για μένα είναι το τουριστικό κομμάτι να προβάλλω, πούμε, μια περιοχή, δηλαδή να το ψάξω από παντού, να μιλήσω με αυτού που πρέπει να μιλήσω. Έτσι, όχι απλά να μου δώσουν μια γραμμή, θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ θα ορίσω τι είναι αυτό, που θα κάνει κλικ και θα δώσω συνέστημα. Και εννοείται το ντοκιμαντέρ. ντοκιμαντέρ ναι, ντοκιμαντέρ. είτε αυτό είναι με την άγρια φύση, είτε είναι ντοκιμαντέρ να αναδείξω την ιστορία ενό συλλόγου, μια περιοχή κλπ. Άρα κατάλαβε ότι έχω να κάνω πολύ με την προσωπική επαφή και το χαρακτήρα, τον άνθρωπο. Δηλαδή, χωρί αυτό δεν υπάρχει. Έχω. Άρα λοιπόν, λίγο πολύ σε βοήθησε και. Όχι λίγο πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βέβαια, δεν ξέρω ε, αν θα μπορέσει αυτό να σε βιοπορήσει στο εξή, δηλαδή αν θα μπορέσει να βιοποριστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μακάρι να το καταφέρει. Ξέρω πως πραγματικά ολόψυχα. Ε, είδα τη δουλειά σου. Έχει ένα ελάττωμα για αυτή τη δουλειά. Yeah. να σου πω. Εγώ πώ το βλέπω σαν, Την τελειομανία. Ε, αυτό είναι λάτωμα. και τη συγκεντρωτικότητα. Αυτό είναι λάτωμα σε αυτή τη δουλειά γιατί είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει μόνο σου και αναγκαστικά χρειάζεσαι συνεργάτε. Οπότε θα χρειαστεί ανθρώπου που να μπορεί να εμπιστευτεί ή τέλο πάντων να μπορεί. Προφανώς. Μπορείς... Προφανώ, αλλά πάντα πρέπει κάποιο να ελέγχει και να είναι Άλλο αυτό. ο έλεγχο και άλλο να περνάνε όλα από τα χέρια σου. Άλλο να πω, Πασχάλη. Ετοίμασέ μου αυτό και κάνω το και να ξέρω ότι θα το κάνει 100% και να μην χρειαστεί. Γιατί αν είναι, θα Φυσικά. το κάνει εσύ μία φορά. Και να το κάνω εγώ μετά να το σώσω δέκα. Ναι, συμφωνώ. Και να το κάτι. κάνω και δεύτερη εγώ. Αν είχα budget. Στο λέω γιατί ναι. από προσωπική πειρά έχω και εγώ την διαλόξα. Το αντιλαμβάνομαι. Και αν είναι να πάρω ένα βοηθό ο οποίο θα μου κάνει κάτι, αλλά δεν θα είμαι σίγουρο. Θα πρέπει να το ξαναδώ εγώ, να χάσω χρόνο να το ξαναδώ. Δεν έχει το καλύτερο να μην είναι. Αν το κάνω μια και καλή εγώ μόνο μου Αν έχει ένα budget, θα πάρει τον κατάλληλο. Αυτό θα σου κάνει οργάνωση παραγωγή, θα σου κάνει την εκτέλεση παραγωγή, θα σου κάνει τελείω. Όλα έχει να κάνει με τι αμοιβέ. Υπάρχει oh ο παραγωγό με 500 ευρώ τη δουλειά, υπάρχει και με 10.000 ανάλογα τι θα κάνει. Εγώ επειδή δεν είχα τον budget αυτό. Έτσι είπαμε θα το κάνω. Εντάξει, δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο, μιλάμε τώρα για, για τα, μελλοντικά ε, σου σχέδια. Εντάξει, έχω αναλάβει άλλε δουλειέ που ο καθένα παίρνει το ρόλο του. Δηλαδή, και... έτσι πρέπει. Και θα δεν πρέπει, και, τα θα και, να θα πρέπει και σιγά σιγά σε αυτή τη χώρα να αρχίσουμε να διαχωρίζουμε τι δουλειέ μα, να υπάρχουν γραφεία οργάνωση παραγωγή τηλεοπτικών ταινιών, να υπάρχουν. Να... Υπάρχουν αυτά. Συνεργία. δυστυχώς Εδώ όμω δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μόνο στην Αθήνα. Το ζητούμενο τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι το Ιγίνιο, είναι η πιερία, Ε, Μέσα από το ντοκιμαντέρ για του πελαργού. Οι οποίοι παρεμπιπτόντω, παιδιά, ο μύθο είναι ότι φέρνουν τα παιδιά οι πελαργοί ή δεν φέρνουν παιδιά οι πελαργοί. Έτσι, τουλάχιστον όπω είδαμε στο βίντεο, ε, πιστεύω να είναι η δεν φερνουν παιδια οι πελαργοι ετσι τουλαχιστον οπω ειδαμε στο βιντεο πιστευω να ειναι η αρχη το έναυσμα για να αρχίσει να αποκτάει ένα τουριστικό ενδιαφέρον η Βόρεια Πιερία. σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, γιατί είναι και ο υδροβιότοπο που λέμε δίπλα, ίσω θα έπρεπε και εκεί να κάνει κάτι κάποια στιγμή. δεν ε, ξέρω αν το σκέφτεσαι. όλο αυτό εγώ δεν το έκανα με την του. αρέσει ο πελαργός, σε καμία περίπτωση. Ε, ζήσω με αυτόν, οκ. Okay. Το έκανα γιατί μου αρέσει ο τόπο μου και θέλω να τον αναδείξω. Αλλά μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ αγάπησα και έμαθα για τον πελαργό. Ευιστοποιήθηκα Και λέω, αφού το κατάφερε σε σένα αυτό, πρέπει να το περάσει και στον κόσμο. Γιατί αυτό είναι ο σκοπό. Και έτσι, το πέρασε. Εγώ το θεωρώ ότι. χαρακτήρα ευαισθητοποίηση. Γιατί ναι, μεν οι πελαργοί είναι σήμα κατεθέν και α του εκμεταλλευτούμε συσταγωγικά για να αναδείξουν την περιοχή, αλλά α του προστατέψουμε κιόλα. Πώ θα γίνει αυτό, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να μην κάνω. Και ήδη βλέπω ότι έχει απήχηση όλο αυτό. Πούμε, Με ένα έκανε, μου, έκανε, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι κατά τη διάρκεια τη προβολή του στην αίθουσα υπήρχε απόλυτη ησυχία. Ναι, αυτό το έγραψε και εγώ ναι, σε μια δημοσίευσή μου. Κανείς. Το είδε μια γεμάτη αίθουσα. Εντάξει, να πει, OK, τι ήταν, 300 άτομα. Απόλυτη ησυχία, ολοκλήρωση. Το θέμα είναι να προσέξει να κοιτάξει εκεί, είναι, αυτό είναι η επιτυχία. Έτσι. Έτσι, και η πληρωμή σου σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί λε ότι κάτι έκανε εδώ πέρα. Και βλέπω ρε παιδί μου ότι. Για παράδειγμα, ένα από του βοηθού και συντελεστέ, θα βάλω βάλω στου συντελεστέ τον, τον Ανδρέα, που ήταν στο καλοθοφόρο. Γιατί πολλά πλάνα, πολλέ μέρε, Ανδρέα, πού είσαι, θέλω καλοθοφόρο. Παπ, ερχόταν. Ανέβαινα πάνω στο καλοθοφόρο, έπαιρνα τα πλάνα. Μου λέει η Πασχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανε να νιώσω κομμάτι. Λέω, δεν σε έκανα να νιώσει, είσαι κομμάτι, λέω. Και πού θέλω να καταλήξω. Οτιδήποτε χρειαστείτε, λέει για του πελαργού, για κάποια φωλιά πρέπει να επέμβουμε άμεσα και είμαι στην περιοχή, είμαι διαθέσιμο. Μπράβο. μόνο από αυτό, καταλαβαίνει. Ήδη προάλλε, α πούμε, ήρθε ένα, μα έφερε ένα αυγό στο σπίτι. Ένα αυγό πε από μια φωλιά που δεν είχε πάσει. Λέει: Τι να το κάνω, Πέτρο, στον πατέρα μου στο μαγαζί. Λέει: Θα το πα στον πατέρα μου, θα δερματά, ξέρει τι θα σου πει. Αμέσω, αμέσω. Έχει γίνει και ο ίδιο πράγμα. ο, ο εξπέρντο δεν, το... όχι, Δεν <laughs> πρόκειται να γίνω εγώ εξπέρν. <laughs> Άλλοι είναι που το κάνουν αυτό, αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν, δεν είναι. είμαστε νεονόβοι. Ε, <laughs> Θέλω να πω ότι αν κάποτε έβλεπε κάτι και δεν έδινε σημασία, τώρα δίνει σημασία. σω γιατί πήρε μία <laughs> έκταση, ίσω γιατί ευιστοποιήθηκε ο κόσμο, ίσω γιατί συγκίνησα μερικού μέσα από το ντοκιμαντέρ. Εγώ μπορεί να συγκινήθηκα και να κλαίω και να το βλέπω. Γιατί λε, ρε φίλε, 14 μήνε, 15, 40 λεπτά ε, και μια θέση γεμάτη. Και ξέρει, εκεί σου βγαίνει μετά όλη. Είναι το παιδί σου. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Να και σου βγαίνει όλη. Και μια που λε. 14 μήνε γυρίσματα. 45 ουσιαστικά μέρε μα είπε, αλλά 14 μήνε γυρίσματα. Μαζί με την παραγωγή και την οργάνωση. Πόσε ώρε ε, προετοιμασία. Για την οργάνωση παραγωγή δεν θα βάλω πάρα πολλέ. Θα βάλω 50, γιατί χάμα κάτσε και μετρήσω. Σε ένα μια ανάπτυξη που έλεγε σου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ώρες 50 θα... ώρε οργάνωση παραγωγή. Γιατί όμω. Τύχαινε πολλέ φορέ να είμαι στην κάμαρα να τραβάω και να μιλάω από πίσω στο τηλέφωνο τα ακουστικά με την ΟΦΠΚ. Ναι, είμαι τώρα εκεί, τραβάω αυτό, κάνω... ε, θα έρθει εκείνη τη μέρα. Οπότε δεν μπορώ να βάλω διπλέ ώρε. Και η οργάνωση έκανα κάποια πράγματα παράλληλα. Ε, πάνω από 150 ώρε. Ε, δεν μπορώ να τι μετρήσω. Είδα εκεί το print screen που έχει. Ναι, σύνδελει. ναι, δεν, δεν υπολογίζω. Το, το οποίο το βλέπετε και εσεί τώρα στην οθόνη σα. Είδα εκείνο το print screen και τρελάθηκα. Λέω. Εκείνη η αλήθεια. Πόσα λέει. Αν βάζω την τελευταία εβδομάδα. Που Πόσα λέει. Από, την, από, την Τρίτη μέχρι και την Δευτέρα που έμεινα. Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Κοιμόμουν τρει ώρε τη μέρα. Οι υπόλοιπε ώρε ήταν ή να στείλουμε πούμε, την αίθουσα για την Πρεμιέρα. Γιατί δεν ήταν τίποτα έτοιμο προφανώ. Και πρέπει να γίνει όπω θέλω εγώ. Δεν έφυσα τίποτα στην τύχη. Ε, και μέχρι τελευταία στιγμή. Αχ, και αυτό με πειράζει. Μεγάλη οθόνη, βλέπει λάθη τα πίτα, τα βλέπει στη μικρή οθόνη. Όσε σύντζε και να έχει στο σπίτι. Άλλο 220 σύντζε. Αλλά το ξαναπερνούσε πάλι. Ναι, και έβλεπα κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν. Mm -hmm. Ή σέταρα ακριβώ τα χρωματικά προφίλ μου ακριβώ με τον προτζέκτορα και να γίνει στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Προβολή, ναι. Και αποτέλεσμα τέλο πάντων. Οπότε ναι, είναι πάνω από 150 ώρε επεξεργασία και θα συνεχιστούν. Μουσική. Αν δηλαδή το βελτιώτη και συνεχώ είναι. Ναι, έχω ήδη κάποια σχέδια που Δηλαδή, θα βγάλει κι άλλε εκδοχέ του ίδιου ντοκιμαντέρ με πιο βελτιωμένε. Ναι. Αν μαζευτεί το κεφάλαιο από κάποιου που ασχολούνται με. ή μάρρωστο, με την καλή έννοια πάντα. Αν μαζευτεί ένα budget συγκεκριμένο που πρέπει για να καλυφθούν κάποια έξοδα. Γιατί, επειδή μου είδε στο ντοκιμαντέρ μέσα, έχω φωτογραφίε και ένα πλάνο από μετανάστευση το οποίο βρήκα ένα άνθρωπο στο Ισραήλ και μου έστειλε. Σκοπό ήταν να κατέβω εγώ στο Ισραήλ το Σεπτέμβριο. Αλλά πρόκειψε ο πόλεμο. Και ήθελα να πάρω και να πάρω ακόμα και Αφρική. Νότια Αφρική να κάτω. Ε, θα δώσει μια άλλη υφή σε όλο αυτό. Και λέτε, λέτε, είναι αν μαζευτεί το προ... budget. Είναι πρωτόλιο υλικό. Αν πώς... μαζευτεί είτε από μένα, από δικού μου πόρου, είτε από κάποιο χορηγό που πήρε Παι, παιδί μου, εμένα μου άρεσε αυτό, θα το στηρίξω. Τι λεφτά είναι να πα να το κάνει αυτό το πράγμα, να γίνει σωστά, θα πάω και Αφρική, θα πάω και Ισραήλ, θα πάω και μετά προ Τουρκία για να πάρω και πλάνα που έρχονται. Οπότε να το κάνω ακόμα καλύτερο. Να ξέρει ο κόσμο ότι το πρωτόλιο υλικό, οπτικο-ακουστικό υλικό, η φωτογραφία είτε οτιδήποτε, κοστίζει παιδιά κοστίζει. Γιατί για να λοιπόν. το πάρει το πρωτόλιο υλικό πρέπει να πα εκεί που υπάρχει. Και μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψει από μερικά χιλιόμετρα μέχρι κάποιε χιλιάδε χιλιόμετρα για να πάρει αυτό το υλικό. Και είναι μια λεπτομέρεια τώρα αυτό. Μπει φωτογραφίε μια χαρά φαίνεται. Ε, όχι, αφήνει αλλιώ να πάρει τα δικά σου τα πλάνα. Με τον τρόπο που ξέρει εσύ τέλο πάντων. Γιατί σίγουρα, ναι, σίγουρα, Στην Αφρική δεν έχουν φωλιέ. Παράδειγμα στο Ισραήλ. Είναι σε κοπάδια όλα μαζί. Έτσι, τώρα, δει καμία χίλιο εκεί πέρα, πει ναι. Τι τραβώ εγώ εδώ πέρα. Άρα λοιπόν έχει δρόμο ακόμα. Δεν σταμάτησε. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Όσο το, το ξύνει, θα, θα βγάζει κάτι. Ναι, αλλά μήπω είναι, είναι ώρα να πα και στο επόμενο βήμα. Έχει κάτι στα πλάνα σου. Τώρα απλά να γεμίσω λίγο μπαταρίε, γιατί δεν υπάρχει ενέργεια να κυνηγήσω τη δικιά μου δουλειά. Δηλαδή θα αναλάβω δουλειέ που έχω από μόνο του, από τον κύκλο που έχω ήδη. Να τρέξω εγώ τη δικιά μου δουλειά και να πάρω μια άλλη δουλειά. Δεν μπορώ ακόμα. Είμαι άδειο. Mm -hmm. Και πιο πολύ έτσι ψυχολογικά. Όχι στο παιδί Υπάρχουν σημεία εδώ στη Βόρεια Πιερία που ενδιαφέροντα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να. Πάρα πολλά. Ασυλικό... Η Βόρεια Πιερία δεν ακούγεται πουθενά. Έτσι, από εδώ και πέρα αρχίζει και ακούγεται και χαίρομαι και αυτό που είμαστε κατά κάποιο τρόπο. Ένα από του συνεργάτε. Μια αφορμή για όλο αυτό. Ε, το καλό είναι ότι η νέα διοίκηση του Δήμου θέλει να το στηρίξει όλο αυτό και το ντοκιμαντέρ αλλά και γενικά την προβολή τη Βόρεια Πιερία. Είμαι ήδη σε μερικέ συζητήσει σχετικά με αυτό. Και θα μου πει καλά, περιμένα τον Πασκάλη για να γίνει αυτό. Δεν μπορούσα να τόσα χρόνια να κάνουν. Δεν είναι θέμα. Κάποιο πρέπει να κάνει Πάντα πρέπει. θα... Όχι, όχι. Πάντα θα υπάρχει κάποιο ο οποίο θα κάνει και τη καλύτερη δουλειά από μένα. Η διαφορά όμω είναι η αυθεντικότητα. Αλλιώ θα το... θα το... δω εγώ με τη δική μου ματιά, τον τόπο αυτόν, είτε είναι όλυμπο, είτε είναι βόρεια πυρία κλπ. Αλλιώ θα το ένα εγώ μπορώ να ανέβω πέντε φορέ πάνω στον Όλυμπο για να πάρω το, το ιδανικό. Δηλαδή, κάποια πλάνα που έχω εδώ με τον Όλυμπο φαίνεται καθαρό, έχω και άλλα πλάνα να βάλω. Γιατί δεν έβαλα εκείνα. Έκανα εκείνο που είχε καθαρή ατμόσφαιρα και φάνηκε όλο προ πίσω. Δεν είναι δικό μα Όλυμπο. Τον πουλάω όμω μέσα από αυτό. Τον βλέπω. Αλλά αυτό τον βλέπω, γιατί να μην τον πουλήσω. Πώ θα το καταλάβουν άλλου από αυτού που θα το δουν. Θέλω να σου πω δεν δηλαδή, είναι τίποτα Ασία. ψεύτικο. Εσύ περνά το μήνυμα. Ακριβώ. Και άλλα πλάνα είχαμε φεγγάρια. Αλλά επανεισέλθουν στο Αυγούστο, 31 Αυγούστου, αυτή ήταν που έκανε διαφορά και είδε το πολύ και ήταν στην το επίσημο και πάνω και στηρίχθηκε η Αφίσα. Μπορεί να είναι λίγο τρομακτική, μαύρη με πορτοκαλί, <laughs> αλλά σου κάνει όμω. <laughs> την... Όχι, όχι, ναι, τραβάει την προσοχή. Εξαιρετικό. Μαθαίνω ότι ξεκίνησαν οι προβολέ και σε σχολεία. Έχετε δημιουργήσει εδώ μια αίθουσα, κάτι άκουσα τώρα για. πώς... Ξεκίνησε λίγο πιλωτικά αυτέ τι μέρε, γιατί ακόμα προβάλλεται κάτω στο Πολιτιστικό Κέντρο τη Μεθόνη. Ακόμα συνεχίζει να προβάλλεται. Ναι, δυστυχώ δεν έχουμε πολιτικό Κέντρο στο Αιγίνιο. Και ελπίζω να είναι μια δέσμευση τη επόμενη διοίκηση να το βάλει μπροστά όλο αυτό. Γιατί Αν και κτήρι, ότι υπάρχουν κτίρια να Υπάρχουν κτίρια, υπάρχουν κάποια κολλήματα, να το πω έτσι. Γιατί πέρα από το ντοκιμαντέρ, τόσα χρόνια παράγεται πολιτισμό στο Αιγίνιο. Είτε θε από μουσικέ δομέ, είτε από θέατρο, οτιδήποτε. Αυτό, δε... αν πα σε κάποιε άλλε περιοχέ, με πιο πολύ κόσμο δεν υπάρχει στο επίπεδο αυτό. Και μιλάμε για υψηλό επίπεδο. Χοροδίε και μια παγκόσμια βραβεία κλπ. Άρα καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο στο Αιγύνιο. Μέχρι να γίνει αυτό, σε συνεργασία του Σωματείου Επαγγελματιών και του Δήμου Πίδυνα Κολυνδρού, ε, μισθώθηκε μια αίθουσα η οποία θα διαμορφωθεί. Ξεκίνησαν χθε οι εργασίε κιόλα. Ε, τελειώσαν και οι υπογραφέ, τα διαδικαστικά για να γίνονται εκεί προβολέ με προτζέκτορα, με τον ήχο το 5,1, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι, ήταν ένα καινούργιο πράγμα το οποίο πρώτη φορά ασχολήθηκα και μπορώ να πω ότι είναι μπελά, αλλά μου άρεσε. Ξεκίνησα να έχω τα σχολεία. Σήμερα είχα την χαρά να βρίσκομαι με το 5ο γυμνάσιο Κατερίνη. Και τα παιδάκια δεν γνώριζαν ότι εγώ δημιούργησα το ντοκιμαντέρ. Το ανέφερε, α πούμε, η ξαναγό η Θέμη και μου κάνα και κάποιε ερωτήσει πάνω στο, Πώ είδε την υποδοχή των παιδιών, Πώ το καταδεχθήκανε τότε τα κομματέα, Πώ το είδε. Αν ε, το παρατηρούν και δεν ανοίγουν κινητά, δεν υπάρχουν ε, πηγαδάκια μεταξύ του, εκεί λε ότι το πέτυχε ρε παιδί μου, Γιατί αλλιώ το δει ένα παιδί Τετάρτη Δημοτικού Πέμπτη, που από είναι το ελάχιστο που ξεκινά, Καλλιώ ένα παιδί γυμνάσιο και ηλίκιο και έφηβο, Καλλιώ ένα ενήλικα. Άρα θέλω να πω ότι έγινε με έναν τρόπο το πάντρεμα αυτό και για του μικρού και για του μεγάλου. Και παιχνιδιάρικο και σοβαρό. Πολύ δύσκολο αυτό. Και δεν έχω την εμπειρία, δεν έχω στήσει ντοκιμαντέρ για να πω ότι Α, εντάξει, παίρνει εντάξει ο Και ενδεχομένω να μην χρειαστεί να βγάλω έκδοση ήσομαι, για... Ήσομαι, για τα δημοτικά. Γιατί ήταν και αυτό στο τραπέζι, να βγάλουμε και μια πιο μικρή έκδοση. Βγήκε στα 36 λεπτά το ντοκιμαντέρ, 4-3,5 λεπτά η τίτλη τέλο. Άρα είμαστε 39-56 ακριβώ από την αρχή μέχρι το τέλο. Το οποίο νομίζω το βλέπει χωρί διάλειμμα, χωρί να σε κουράσει. 40 λεπτά λοιπόν, χρεια... για, να... για να βγουν 40 λεπτά υλικό, πρωτόλιο υλικό, χρειάστηκαν 15-14 μήνε ε, από ό,τι μα λέει και άπειρε ώρε δουλειά και άπειρε ώρε άγχου. Και τέλο πάντων το οικονομικό κομμάτι αφήσει το στην άκρη. Έτσι κι αλλιώ αμυστή το έκανε και αμυστή ε, το έκαναν και οι υπόλοιποι και αμυστή θα κάνει έχει... και όλα τα υπόλοιπα που θα. Ε, τα λεφτά δεν είναι το πάνω. Το θέμα είναι να περνά το μήνυμα και στου επόμενου ναι, και να δίνει το ένα εγώ να συνεχίσει. Εγώ να, κάνω... να το τονίζω αυτό το πράγμα. Να ξέρει, ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά. Δημοσιο... Δεν γίνονται πάντα. όλα με τα λεφτά. Ναι, συμφωνώ έτσι. και εγώ τη ίδια άποψη είμαι. Με του ανθρώπου γίνονται. Ακριβώ. Όλα. Και όχι με τα λεφτά. Εγώ δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα μπροστά σου για σένα. Σε γνωρίζω, σε εκτιμώ αφάνταστα. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την πικρή συνέντευξη σε γνωρίσα και λίγο οι άνθρωποι που δεν σε ξέρανε. Και θέλω να μου πεις, επειδή σε παρακολουθώ, τι έχεις ε... Ε... σχεδιάσει για το μέλλον, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, τόσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Λένε πως όταν κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Ναι. Μπορούμε... Παρ' όλα αυτά, χωρίς σχέδια δεν προχωράμε. Ε, ε, εντάξει, να... υπάρχει ένα πλάνο. Όπω είπα πλέον, κατάλαβα ότι μου αρέσει πολύ το ντοκιμαντέρ. Ε, και σε ένα καφέ που είχαμε το συνεργάτη με τον Σταύρο τη Πουράλε και το είδε λίγο. Γιατί μπορεί να ήταν σε μια μέρα γυρισμάτων. Αλλά ενδεχομένω δεν περίμενε το αποτέλεσμα αυτό. Μου λέει ρε φίλε, όπω είσαι λέει τώρα, ανοίξαμε το National Geographic μέσα τα κεντρικά για ανοιχτέ θέσει εργασία. Υπήρχαν σε διάφορου κλάδου, όχι ακόμα για κινηματογραφιστή. Μου λέει, στείλε λέει, ένα email, στείλε ένα δείγμα, όχι το ντοκιμαντέρ, κάποια πλάνα και στείλει το πέσει με αυτό και αυτό έκανε αυτό το πράγμα. Μια απάντηση αρνητική μπορεί να με πεισμώσει να με κάνει έτσι να, να το αλλάξω εντελώ το, το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ, σαν ντοκιμαντέρ, δεν θέλω να φύγει προ τα έξω. Με ποια άποψη, όχι γιατί έχω παροπίδε και δεν θέλω να φανεί ο τόπο μου. Δεν θέλει να ταξιδέψει τουλάχιστον σε όλη την Ελλάδα. Όχι. Θα σου πω γιατί. Μπορεί να ταξιδέψει όλη η Ελλάδα στο γήνιο; Ναι, αλλά για να ταξιδέψει όλη η Ελλάδα στο γήνιο, πρέπει να μάθει τι υπάρχει στο γήνιο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τρέιλερ το οποίο δείχνει του πελαργού, αλλά δείχνει και την τριγύρω περιοχή. Σκοπό μα είναι να φέρουμε τον κόσμο εδώ πέρα. Το τυράκι μα στην ουσία είναι έτσι να το πω λαϊκά. Άρα λοιπόν νοκιματερ. στο YouTube δεν πρόκειται να το δούμε το τυράκι. Όχι. Όχι, 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 θα δείτε μόνο το τρέιλερ. Το ντοκιμαντέρ θα προβάλετε σε συγκεκριμένη αίθουσα με συγκεκριμένε προδιαγραφέ για την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Θα δείτε ένα μικρό τρέιλερ, μόλι το δείτε. Αν θέλετε να δείτε το ολόκληρο το ντοκιμαντέρ, ε, εδώ, στο Εγγύνιο. Θα προβάλλεται καθημερινά. Υπάρχει ένα μέρο στο οποίο κατοικούν τα πιο εντυπωσιακά πλάσματα τη φύση. Μία κομμόπολη στη Βόρεια Πιερία. Ένας μικρός παράδεισος ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη με γίνει ο Πιερίας. Ένα ξεχωριστό μέρος με κυρίαρχο στοιχείο τη φύση. Ο κόσμος ο υγροβιότοπος αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αυτό το μέρος έχει φιλοξενήσει τη γέννηση χιλιάδων πτηνών. Τα πρώτα τους αυγά, τους πρώτους ψαράδες, τους πρώτους αγρότες Πόσοι βιώνουν αυτά τα πτηνά μαζί μας. Πώς καταφέρουν να αναπαραχθούν. Πώς καταφέρουν να γεννήσουν. Πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους. Να αναθρέψουν τα μικρά τους Να βρουν το τέρι τους. Να φτάσουν στα όρια τους. Πώς αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που τους επιφυλάσσει το περιβάλλον, εξαιτίας της ανθρώπινης παρουσίας. Πώς θα καταφέρουν με τόσες αντίξιες συνθήκες. Μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Και αν ναι, πώς. είναι οι ιστορίες των πελαργών που ζουν στην περιοχή μας. Αν αύριο μεθαύριο έρθει μια πρόταση ακόμα και σε μορφή ε, training, δηλαδή να πάω να κάνω εκπαίδευση σε ένα γύρισμα του National Geographic, ό,τι και να είναι αυτό, γιατί έχει να κάνει στην Αφρική, την έχει κάνει με θάλασσα κλπ. Τα παρατάω όλα που λέω λόγο, παίρνω ένα σακίδιο και φεύγω. Δεν το... Δεν το Κάποτε δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί είχα τον αθλητισμό στη μέση, προπονήσει κλπ. Πλέον είναι μια ζυγαρία που λε: ή θα κοιτάξει την καριέρα σου, ή θα κοιτάξει την. Ε... Και ακόμα αφού δεν υπάρχει οικογένεια, ένα παιδί από πίσω, λε: Κάνε το βήμα τώρα λίγο. Ήταν μια επόμενη μπορείς... μου ερώτηση. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο έχω έναν ήρωα που με αντέχει. Ε, <laughs> Έχεις και δύο γονεί που αυτό... σε στηρίζουν. Αυτό, αυτό είναι άλλο... άλλο, καπέλο. Μέσα είναι γι' αυτό. Προφανώ, ναι, εννοείται. Έχει και μια αδερφή που η οποία δούλεψε. Δύο αδερφέ δύο... και ένα ανεψιό. Οπότε, ό,τι είναι να γίνει είναι τώρα είναι το momentum που πρέπει να... να, το πιέσω. Μπορεί να βγει ποτέ αλλά τουλάχιστον στο δοκιμάσω, στο προσπαθήσω και αν βγει, βγήκε. Προσωπικά, στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά, στο εύχομαι να, να φτάσεις εκεί που θέλεις, ε, αν και εγώ το βλέπω ότι με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, είσαι καταδικασμένος να πετύχεις σε αυτό που θα κάνεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Είσαι καταδικασμένος να πετύχεις, το λέω ε, σπάνια σε ανθρώπου που, που αναγνωρίζω, αλλά εσύ ναι. Τουλάχιστον θα λέω ότι ήμουν ένας από τους πρώτους που του έκανα συνέντευξη και τον γνώρισα όταν θα σε βλέπω. Σου είχα δεσμευτεί εδώ, το έχει αναφέρει αυτό πριν πάρα πολύ καιρό. Τι και πρέπει και να ομολογήσω ότι να πάω... έχει κι άλλο ένα ελάττωμα μεταξύ άλλων, κρατάει το λόγο του. Άρα δεν κάνει για πολύ χρόνο. Θυμάσαι πριν λίγο καιρό, όταν με έχει πετύχει σε μια άλλη εκδήλωση που έκανε έτσι μια δουλειά, μου λέει: λοιπόν, Δεν έχει συνέντευξη. Λέω: Δεν σε έχω ξεχάσει. Α φύγει μια Πρεμιέρα. Έχουμε και κόσμο εδώ, ναι. κυρίε και κύριοι. που Δεν, δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο γιατί πραγματικά μέχρι να φύγει η Πρεμιέρα ήταν. Και με το που έφυγε η Πρεμιέρα, μέσα σε μια εβδομάδα με πήρε τηλέφωνο να κάνουμε τη συνέντευξη ευθυνα. Ε, σου είχα δεσμευτεί. Οπότε, ε, άμα ήταν να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα. Άλλο ένα ελάττωμα που είναι με το χαρακτήρα σου. Στην εποχή μα, ελάττωμα που κρατά το λόγο σου. Δεν πρέπει να το κρατά το λόγο σου ή δεν κάνει για πολιτικό. Σου. Καλά είναι τα σχέδια για το National Geographic και θα εύχομαι ολόψυχα πραγματικά να μιλήσουμε για κάτι πιο βατό. Παράδειγμα, αν σου γίνει μια πρόταση από ένα φορέα εδώ, τοπικό α το πούμε. Ξέρω Φελγω... Θε να το πεις Δήμο, θε να το πεις Περιφέρεια, θε να το πεις Ποτάπ και α πει έλα εδώ ρε φίλε Πασχάλη, είδαμε τη δουλειά σου, μας αρέσει, τι θα έλεγες να μας κάνεις ένα ντοκιμοντέρ, ξέρω εγώ για το Όλυμπο, ξέρω εγώ για, το... για κάτι, για κάποιο αξιοθέατο εδώ στην πυρία ή να μας κάνεις μια σειρά ντοκιμοντέρ αναδεικνύοντας Είτε ντοκι. ένα διαφημιστικό ενό λεπτού να δείξει την πυρία. Οτιδήποτε. 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 Είσαι ανοιχτό σε τέτοιου είδου προτάσει. Εχθέ. Πάμε να το κάνουμε χθε. Πάμε να το κάνουμε χθε. Ε, Ειδικά για την πιερία, δεν το συζητάω. Δηλαδή, έτυχε να κάνω κάτι παρόμοιο για μια περιοχή τη Χαλκιδική και μου άρεσε πάρα πολύ. Α τα ακούσουν λοιπόν. Όχι έτοιμο, υπάρχει και κατάλληλη ομάδα για το κάθε project. Α τα ακούσουν λοιπόν οι υπεύθυνοι yeah. και έξω. Να, ο άνθρωπο έχει το know-how, του έχει αποδείξει τουλάχιστον. Και υπάρχουν και άτομα και συνεργάτε στην πιερία πάλι. Έτσι, γιατί. Δόξα τω Θεώ, έχουμε Εγώ θα είμαι Πάντα εκεί κοντά να τραβάω τα backstage. Ακριβώ, έχουμε και <laughs> το, το backstage. Ε, σε αυτό δεν το συζητάμε. Σημαντικό κομμάτι το backstage. Πάρα Δες, πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω έχει κρατήσει backstage από την Αθήνα και κάποια στιγμή να τα βγάλει. Bloopers. Από πού? Από το ντοκιμαντέρ. Ε, αρχικά οι συντελεστέ το ντοκιμαντερ αρχικα οι από όλα από backstage. Είπ ήταν, ήταν βασικό όταν υπάρχει ένα backstage. Ε, γιατί Bloomberg. μερικοί και αντιλαμβάνονται τι χρειάστηκε <laughs> για να γίνει όλο αυτό. Δεν έχω τόσο. Έχω, έχω και μια ομιλία δικιά μου νομίζω και εσύ. Αν Άμα έχει κανένα τέτοιο κομματάκι, αν, υπάρχει το, το τυράκι. Το τυράκι. Αυτά τα, ε, που λέμε, αυτά τα shorts και τα, τα real που λέμε να κάνω. Χωρί το backstage δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν παρουσιάζει κάτι, ωραία τα λόγια και για το κείμενο, η εικόνα είναι που κάνει διαφορά. Και το έχω πάντα σε κάθε δουλειά μου, ακόμα και σε δουλειέ κανονικέ. υπάρχουν ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει το backstage. Αυτό με βοηθάει και εμένα στο να μπορέσω να προωθήσω τη δουλειά αυτή καλύτερα. Λοιπόν, Πασχάλη, εδώ είμαστε και βλέπω ότι θα μα απασχολεί εμά ω δημοσιογράφο αρκετό καιρό από εδώ και στο εξή. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για αυτήν την πολύ όμορφη κουβέντα, φιλική κουβέντα που είχαμε μέχρι τώρα. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Σε ευχαριστώ. Εμένα είναι Σε ευχαριστώ όμω και για τον ντοκιμοτέρο που έκανε για την Πιερία, για το υγιήνιο. Σε ευχαριστώ γιατί το έκανε για όλου εμά. Έτσι. Ήσουν από αυτού που έβαλε την ψυχή σου και κατέθεσε αυτό το κομμάτι που θα γραφεί στην ιστορία. Επειδή συνηθίζω όμω τι συνεδέυσει μου, έχω κι εγώ ένα κακό κουί να δίνω τον τελευταίο λόγο στον καλεσμένο. Η κάμερα σου είναι εκεί απέναντι. <Τι> ναι. Το μήνυμά σου θέλω εκεί έξω στον κόσμο. Ε, Κοίταξε την κάμερά σου. Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Δώστε τόπο στους νέους. Έτσι, το να δίνεις το ελεύθερο στους νέους να δημιουργήσουν, νομίζω είναι το μέλλον. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ε, οι νέοι έχουν άλλο σκεπτικό, και α δώσουμε μια ελευθερία. Και όταν λέω στου νέου, μπορεί να είμαι και εγώ μέσα σε αυτού, αλλά υπάρχουν και πίσω από μένα. Πιο νέοι. Να προσθέσω μόνο, αγαπήστε τον τόπο μα. Εσεί που πρέπει, οι κρατώντε, αλλά και εμεί οι υπόλοιποι, να αγαπήσουμε τον τόπο μα. Τίποτα άλλο. Και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνο του. Πασχάλη μου, σε υπέρ ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ε, καλή πορεία από εδώ και στο εξή. Σου είπα, εγώ βλέπω ότι είσαι καταδικασμένο να πετύχει αυτό που κάνει. Κυρίε και κύριοι, δεν ξέρω αν καταφέραμε να μεταφέρουμε όλε τι πληροφορίε που χρειαζόταν. Πάντω, εγώ πέρασα θαυμάσια. Είχα μια πολύ καλή φιλική κουβέντα και νομίζω ότι μετά από αυτό το βίντεο θα είστε κι εσεί σοφότεροι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον του παιδαργού και τη βόρεια πυρία. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε τον εαυτό σας, αλλά κυρίως να προσέχετε το διπλάνο σας. Γεια χαρά.